ακούω, ναι. Τι κάνετε? Τώρα σας ακούω μια χαρά. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά, κύριε Θωματιάδη, τι κάνετε? Καλά. Καλησπέρα και στους καλησπέρα σας. Μόλις ξεκινούσα να πω την είδηση στους ακροατές μας για τον κύριο Βενιζέλο και την επίσκεψή του στα Ηλίσια Παιδεία, ναι, όπου ετοιμάζεται να δει τον κύριο Όλαντ, και αδειάζει και ο κύριος Βενιζέλος, όπως και ο κύριος Σαμαράς, τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Ναι. Θέλω λίγο να μου πείτε έτσι συναισθήματα, πώς βλέπετε το πολιτικό πεδίο, πώς είδατε τις εκλογές, να μου κάνετε μια γενική αποτίμηση, εν πάση περιπτώσει, της περίοδου αυτής. Κυρία Σταματιάδου, το πώς είδαμε τις εκλογές, να μην κρυβόμαστε. Προσδαφιλόμαστε αποτέλεσμα και για εμάς και για τα στελέχη και για τα μέλη του ΠΑΣΟΚ και για τους ψηφοφόρους που μείναμε, εν πάση περιπτώσει. Ήταν αποτέλεσμα το οποίο ήταν σοκαριστικό, δεν το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε την τρίτη θέση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν περιμέναμε τα χαμηλά ποσοστά. Ήταν σαφές και τα είχαμε ξανασυζητήσει και την προηγούμενη φορά που είχαμε βγει και μαζί, ότι μια πολιτική η οποία συνεχώς συμπιέζεται εισοδήματα, κατεβάζει το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού, δεν έχει καμία νομιμοποίηση και δεν υπάρχουν συμμαχίες στην πολιτική αυτή, είναι σαφές ότι θα οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Μαθηματική ακρίβεια. Και αυτό συνέβη. Τώρα το εύρος του αποτελέσματος, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είχε στη δεύτερη θέση, θα μου ψεύτησε να σας έλεγα ότι το πίστευα και το περίμενα, δεν το περιμέναμε, αλλά αυτό όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Τώρα βέβαια, είναι προφανές ότι αναδιατάσσεται ένα σκηνικό. Ναι. Υπάρχει μια άλλη πολιτική κατάσταση. Γιατί πέρα από τα χαμηλά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνιόμαστε ότι υπάρχει και το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει τα χαμηλότερα ποσοστά, τα οποία σας θυμίζω ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν για τρίτο κόμμα στις προηγούμενες εκλογές. Έτσι. Και την οδήγησε στο πρώτο κόμμα. Ο συνασπισμός από την άλλη πλευρά της ριζοσπαστικής αριστεράς εκτινάχθηκε από το 4% έφτασε στο 16,5%. Και αυτό είναι ψήφος που απαιτούν οι πολίτες από τον συνασπισμό να δώσει λύσεις. Ναι. Από ένα κόμμα μεγαπατρίας δηλαδή να γίνει ένα κόμμα λύσεων και ευθύνης. Και φυσικά όλο αυτό το αδιέξοδο αυτών των ημερών, νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει οι εκλογές που θα έχουμε μπροστά μας περίπου σε 25 μέρες θα είναι από τις πιο κρίσιμες εκλογές και από τις πιο ενδιαφέρουσες εκλογές. Κύριε Πανταζή, λίγο μετά το αποτέλεσμα, το εκλογικό, στείλατε μια επιστολή, υπογεγραμμένη, το είπαμε στους ακροατές μας, από 13 στελέχη και κάποιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στον κύριο Βενιζέλο, ουσιαστικά για να επέλθουν κάποιες αλλαγές για το τι πρέπει να κάνει ο ίδιος ως πρόεδρος, το τι πρέπει να κάνει με τα στελέχη τα οποία δεν εκλέγησαν. Πήρατε κάποια απάντηση? Τι έχει γίνει με όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε, αυτή η επιστολή δεν ήταν κάτι το οποίο έπεσε ως κεραυνό στην εθρία. Το προηγούμενο διάστημα και αρχές Σεπτέμβρη και στην εθνική συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ, δεν είχαμε βέβαια την ευκαιρία να το πούμε τον Μάρτιο, κάποιες στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και εγώ, τη συνδιάσκεψη όμως του Μαρτίου, πολύ πιο δυναμικά, περίπου 2.500 στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είχαμε καταθέσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα που η κοινή συνισταμένη ήταν η αγωνία, ο προβληματισμός και η ανησυχία μας που πάει η κατάσταση. Είχαμε πει λοιπόν το προφανές ότι όταν παίρνεις μόνο μέτρα και όταν έχεις μια επικέντρωση μονόπλευρα στο τι μέτρα θα πάρεις και τα οποία μέτρα είναι πολύ άδικα και οριζόντια, και όταν δεν γίνεται μια συζήτηση στη χώρα, ποια είναι ο καμβάς των διεκδικήσεων προς την Ευρώπη, ποιο είναι το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, ποιες είναι οι πολιτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν και είναι αναγκαίες, πώς η νέα γενιά θα μπορέσει να βρει μια ελπίδα και ένα διέξοδο, γιατί μιλάμε για την πιο αδικημένη και την πιο καταπιεσμένη εντός εισαγωγικών πολιτικά και οικονομικά γενιά της χώρας. Έτσι, δεν θα πας πουθενά. Αυτή η ανησυχία λοιπόν δεν εκφράστηκε μετά τις 6 Μαΐου. Είχε εκφραστεί πολύ νωρίτερα. Σε 6 Μαΐου λοιπόν υπενθυμίσαμε κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα οποία είχαμε γράψει και είχαμε πει το προηγούμενο δεκάμηνο. Και είχαμε πει λοιπόν το εξής, και είπαμε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, και ένα διατάφτα, για να μην κάνουμε μόνο γενικές παρατηρήσεις. Είπαμε ποια πρέπει να είναι η αιχμή πολιτική του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Εμείς πιστεύουμε στη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να συγκροτηθεί και να εκφράσει τη δημοκρατική παράταξη. Προσωπικά και τα στελέχη τα οποία υπογράφουμε την επιστολή αυτή, τα 13 στελέχη και βουλευτές, δεν πιστεύουμε ότι τη δημοκρατική παράταξη μπορεί να την εκτοπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και υπό τις παρούσες συνθήκες. Είπαμε λοιπόν ότι χρειάζονται βαθιές αλλαγές και τα συνοψίζουμε σε δύο συνθήματα. Αλλαγή γενιάς, αλλαγή πολιτικής. Τις βλέπετε αυτές τις αλλαγές? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την πλευρά μας έχουμε την άποψή μας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι την επιστολή αυτή ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ την πήρε και τη διάβασε. Το επόμενο ίσως διάστημα θα έχω και την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αυτά τα πράγματα.
Έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι. Λίγο μικρότερο βέβαια πεπόνι, αλλά το έχει. Και νομίζω ότι αν δεν υπάρξει μια συνολική ανανέωση και αν δεν πάμε σε αλλαγές στα ψηφοδέλτια με αξιολόγηση, όχι αλλαγές από το πουθενά και σαρωτικές έτσι απλά, να υπάρχουν αξιολογημένες αλλαγές με στελέχη τα οποία είναι νέα, νεότερες γενιές, άλλα στελέχη τα οποία έχουν μια κοινωνική και επαγγελματική διαδρομή. Θεωρώ ότι οι λίστες ευνοούν τέτοιου είδους επιλογές. Αν δεν υπάρχουν μια σημειολογία με υπουργούς που σαφώς αποδοκιμάστηκαν και δεν πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια, το λέμε και αυτό στην επιστολή, και αν δεν υπάρχει, το οποίο χθες οφείλω να πω ότι το παρουσίασε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και σήμερα και συνάντηση με τον Ολάντ θα γίνει και πιο συγκεκριμένο, γιατί η εκλογή μιλάτε του Ολάντ για τις αλλαγές που χρειάζονται στο πολιτικό περιεχόμενο. Ξέρετε, πρέπει να μιλάμε σε ένα πραγματικό επίπεδο. Πρέπει να έχουμε όραμα. Πρέπει να έχουμε στόχο, αλλά πρέπει να μιλάμε και σε ένα πραγματικό επίπεδο. Κύριε Όχι Παταζή, σε θύματα. Καλησπέρα. Ναι, κύριε Ζώζα, πείτε μου. Μιλήσατε στην επιστολή που γράφετε ότι πρέπει πια το Πασόκ να ανήκει στη κεντροαριστερά. Βεβαίως. Ανήκει αυτή τη στιγμή το Πασόκ του σήμερα. Ανήκει στη κεντροαριστερά. Κύριε Ζώζα, βεβαίως και το Πασόκ πρέπει να ανήκει στη κεντροαριστερά, αλλά οι επιλογές που έκανε πολιτικές τα δύο τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει με τεράστια σύγχυση. Οι επιλογές αυτές είναι επιλογές κεντροαριστερού κόμματος, όχι βέβαια. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός μαζί σας. Ο κύριος Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ικανός να αλλάξει την παράταξη Εγώ πιστεύω στο εξής, ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος είχε αναλάβει μια ευθύνη ως πρόεδρος του Πασόκ. Ούτε από την αρχή το έπαιξε αμέτωχος, ούτε το έπαιξε απ' έξω από τη διαδικασία. Και είπε και ο ίδιος, και αυτό είναι μια καλή αρχή, ότι ανέλαβα μια εθνική υπόθεση σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Δεν πίστευα στο περιεχόμενο της πολιτικής αυτής μέχρι τέλους. Πιστεύω, και αυτό είναι και δική μου πεποίθηση, ότι και ο ευρωπαϊκός σχετισμός δύναμης δεν ήταν ο κατάλληλος δυνατός. Δεν ήταν. Μετά την εκλογή του Ολλάντ όμως διαφοροποιούνται πολλά πράγματα. Όχι προς το συντελεκτικό, αλλά διαφοροποιούνται. Νομίζω λοιπόν ότι έχει την ικανότητα και έχει και την ευθύνη να δώσει τη δική του σφραγίδα. Αν δεν το κάνει, δυστυχώς, και για την παράταξη και για τον ίδιο τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Νόμως ο κ. Βενιζέλος στις πλάτες του κουβαλάει και κάποια σκληρά μέτρα που είχε πάρει σαν Υπουργός Οικονομικών. Αυτό πήγα να πω. Τα οποία επηρεάζουν το Πασόκ. Σας είπα βεβαίως, ο κ. Βενιζέλος σας είπα ότι δεν το παριστάνει αμέτωχος και δεν μπορεί να είναι αμέτωχος. Ήταν το κεντρικό πρόσωπο της διαπραγμάτευσης για το δεύτερο μνημόνιο. Έτσι, στο οποίο δεύτερο μνημόνιο επίσης, θυμάστε, ότι και ως νεολαία Πασόκ και ως νεότερη γενιά είχαμε κάνει πολύ σκληρή κριτική στην παράταξή μας. Αυτό όμως που έχω να πω είναι το εξής, ότι ο κύριος Βενιζέλος είπε ευθέως και δεν νομίζω ότι ξεπλένονται με αυτά τα πράγματα, ούτε το έπρεπε σε τέτοια λογική. Ζήτησε συγγνώμη για τα αδικά μέτρα που πήραμε, είπε ότι αυτές οι πολιτικές αδίκησαν πολλά στρώματα του ελληνικού πληθυσμού, έγιναν επιλογές εν πολλής αναγκαστικές και αυτό είναι μια καλή αρχή, αυτό σας είπα. Δεν ξεπλένεται κανένας Βενιζέλος και κανένας πρόεδρος και κανένας υπουργός από αυτή τη διετία, όπως βέβαια και οι υπουργοί που διαχρονικά στην πορεία αυτή τη μεταπολιτευτική, δυστυχώς δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Τι να κάνουμε. Αλλά όμως ο κύριος Βενιζέλος αισθάνθηκε την ανάγκη μετά την εκλογή του να πει αυτές τις δύο-τρεις κουβέντες. Και αυτό εμένα είναι μια καλή αρχή, αυτό σας λέω. Και μου δείχνει τη δυνατότητα και την ικανότητα να επιφέρει τις αλλαγές αυτές. Ναι, όμως ο κύριος Βενιζέλος μίλησε και για. Μίλησε χθες, είπα, όχι άλλους φόρους, ρευστότητα, ανάπτυξη. Ναι. Και σήμερα είπε να φύγουμε σιγά σιγά από το να επεντυστρωθούμε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί δεν τα είπε όταν ήταν υπουργός Οικονομικών. Έπρεπε να βγει. Βλέπουμε δηλαδή μια κύριε αλλαγή. Κύριε Ζωζά, να είμαστε ειλικρινείς σε κάποια πράγματα και καθαροί. Δεν πιστεύω, αν το πίστευα εδώ θα ήμουν στο Πασόκ, ότι η προσφυγή στο μνημόνιο ήταν η θελημένη επιλογή της κυβέρνησης του Πασόκ. Δεν ήταν. Τι να κάνουμε. Στο μνημόνιο είναι και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία και κατά κάποιον τρόπο, με την έννοια της υποχρεωτικά οικουμενικής κυβέρνησης, και η Ιταλία. Τι εννοώ, ότι το μνημόνιο είναι μια επιλογή της νεοσυντηρητικής ηγεσίας της Ευρώπης, που ήταν η κυρία Μέρκελ παρέα με τον κύριο Σαρκοζή, οι οποίοι είχαν μια συγκεκριμένη αντίληψη διαχείρισης της κρίσης. Ποια ήταν η αντίληψη αυτή, ότι στην κρίση κάνεις δημοσιονομική προσαρμογή σκληρή και δημοσιονομική πειθαρχία, επιβάλλεις λιτότητα, επιβάλλεις αυστηρά μέτρα. Αυτή ήταν η αντίληψη. Μια αντίληψη όμως με την οποία εμείς ως σοσιαλιστές, εμείς ως νέοι άνθρωποι ακόμα περισσότερο, δεν μπορούμε να είμαστε στην ίδια όχθη. Αυτή όμως είναι η ηγεσία της Ευρώπης. Όταν λοιπόν η χώρα βρέθηκε σε μια ανάγκη ή να κηρύξει χρεοκοπία ή να δανειστεί, γιατί δεν δανειζόταν τότε η χώρα, και αυτό οφειλόταν στην κατάσταση που άφησε
την οικονομία και τη χώρα μια πενταετής κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τις όποιες ολιγορίες και καθυστερήσεις έκανε και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τους πρώτους 6 μήνες, η επιλογή προφανώς ήταν θυσίες. Να μου πείτε ότι δεν έγινε σωστή διαπραγμάτευση, να μου πείτε ότι βρεθήκαμε και υπό το κράτος πανικού και πήραμε πόδινες αποφάσεις, βεβαίως, αυτό έγινε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν η επιλογή μας να πάμε στα μνημόνια. Στα μνημόνια βάζουν οι συντηρητικές ηγεσίες της Ευρώπης, τους ευρωπαϊκούς λαούς και τα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί δεν έχουν να δώσουν άλλες απαντήσεις. Που είναι το ευρωομόλογο, που είναι η απευθείας σύνδεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα προβλήματα χρέους, που είναι όλα αυτά τα ζητήματα που δεν νομίζω ότι εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ειδικά με το ευρωομόλογο ή με το φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, δεν τα είχε πει ο κύριος Παπανδρέου και νωρίτερα ο κύριος Αλαβάνος. Έτσι. Υπάρχουν όμως και φωνές που λένε ότι σε περίπτωση που είχαμε άλλο εκλογικό αποτέλεσμα στις προηγούμενες εκλογές, που δεν είχαμε αυτή τη θεαματική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πιθανότατα αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για απαγκίστρωση από το μνημόνιο και για επαναδιαπραγμάτευση. Δηλαδή, εάν είχαμε ένα κλασικό αποτέλεσμα Σε αυτό δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, για να είμαι δίκαιος, ασφαλώς και επιτάχυνε τις εξελίξεις και κυρίως το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών επιτάχυνε κάποιες εξελίξεις. Αλλά και στην Ελλάδα και οι φωνές της αντίδρασης που υπάρχουν, όπως και οι πολυήμερες απεργίες στην Ισπανία και οι κινητοποίησεις. Αυτά είναι καλό να γίνονται, βεβαίως. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε ούτε με τα μνημόνια και δεν είμαστε ούτε με τις πολιτικές αυτές. Η διαπραγμάτευση όμως του μνημονίου, σας θυμίζω ότι είναι μια διαρκής υπόθεση και πρέπει να γίνει. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής είναι αποτέλεσμα και των συνθήκων, είναι μάλλον. Μπορεί να γίνει καταρχάς τώρα, μπορεί αυτή την περίοδο να γίνει. Δηλαδή... Νομίζω ότι είναι μια θετική περίοδος, θα είναι μακρά βέβαια, δεν θα γίνει σε ένα μήνα. Είναι μια θετική περίοδος όπου θα υπάρξουν πιο, ας το πω έτσι, ευήκοα ΟΤΑ και στις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να υπάρχουν άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης, άλλες λογικές. Ασφαλώς, για να είμαστε και καθαροί μεταξύ μας, το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών σε ένα χρόνο θα είναι αυτό που θα επιταχύνει τις εξελίξεις στο που πάει η Ευρώπη. Ένας χρόνος μπορεί να είναι και αργά. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά οι ευρωπαϊκές διαδικασίες είναι διαδικασίες που προχωρούν αργά και πρέπει να γίνουν αλλαγές. Νομίζω ότι οι αποφάσεις και η ατζέντα που μπαίνει είναι μια ατζέντα προς τη θετική κατεύθυνση. Αν μπει η ατζέντα αυτή σε μια σειρά, τα πράγματα θα καλυτερεύσουν πολύ και για όλες τις χώρες. Η Ελλάδα βέβαια όμως χρειάζεται και οι ίδιοι αλλαγές. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα αλλαγές στην πολιτική διεύθυνση της χώρας, μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και στους θεσμούς εκπροσώπησης, χρειάζεται μεγάλες αλλαγές στο παραγωγικό πρότυπο, στο τι παράγουμε, πού το παράγουμε, πώς το παράγουμε, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας ως χώρα και μεγάλες αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στον τρόπο οργάνωσης του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, είμαστε μια χώρα που πέρα τα προβλήματά μας που έχουμε στο θέμα του δημόσιου χρέους και τα προβλήματά μας που αυτή τη στιγμή με τη μεγάλη κρίση την τελευταία τετραετία φτάσαμε στο χείλος της χρεοκοπίας και ακόμα τα πράγματα είναι ασαφή. Είμαστε και μια χώρα που ξέρετε έχουμε ένα παρασιτικό δημόσιο τομέα, ένα ταβαντζιδίστικο ιδιωτικό τομέα και δυστυχώς και θεσμούς εκπροσώπησης από το κοινοβούλιο και την αυτοδιοίκηση που δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση την ανανέωση και μια ροή στελεχειακή. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μπορούσε μια αριστερή κυβέρνηση, έτσι όπως διαμορφώνουν τα δεδομένα σήμερα, να τα πραγματοποιήσει αυτά που λέτε? Εγώ πιστεύω βαθιά στην προοδευτική αριστερή διακυβέρνηση, αλλά ξέρετε, αυτό δεν γίνεται και δεν μπορεί να γίνει με ένα κόμμα το οποίο μας βάζει εκτός ευρωπαϊκής ατζέντας. Νομίζω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας το πω έτσι πολύ απλά, εγώ θα ήθελα μια κυβέρνηση στη χώρα που να αποτελείται από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Το βλέπετε να γίνεται? Είναι ευθύνη όλων των κομμάτων. Ξέρετε, όταν ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ σωστά μιλάει για απλή αναλογική, σημαίνει ότι είναι διατεθειμένο να κάνει και τις υποχωρήσεις στο κομμάτι της απλής αναλογικής, γιατί σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν σας το λέω, είμαι άνθρωπος ο οποίος δηλώνω σοσιαλιστής, είμαι σοσιαλιστής και περισσότερο μου αρέσει, γουστάρω να το πω έτσι βέβαια, μια κυβέρνηση της αριστεράς παρά μια κυβέρνηση, συγκυβέρνηση με τη δεξιά. Απλά πράγματα. Θα έχουμε έτσι κανένα γάμο στο ΠΑΣΟΚ, όπως είχαμε αντίστοιχα στη Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω, κοιτάξτε να δείτε. Γάμοι στη Νέα Δημοκρατία βέβαια προκαλούν πολλά μηδιάματα τις τελευταίες μέρες. Γιατί σκέφτομαι όταν τους διέγραψε γιατί ήταν μνημονιακοί, μετά τους διέγραψε γιατί ήταν αντιμνημονιακοί. Περασμένα, μετά έρθαν οι ακροδεξοί. Κοιτάξτε, αυτά γίνονται για μια συγκυριακή αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Δεν νομίζω ότι έχουν βάθος. Το ΠΑΣΟΚ
πρέπει και οφείλει πρώτα απ' όλα να μιλήσει με καθαρό μήνυμα στον κόσμο, να κάνει μια βαθιά ανανέωση και να συσπυρώσει πάλι τον κόσμο του. Αν το κάνει αυτό, τότε θα έχει τη δυνατότητα πάλι να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την κυβέρνηση της προοδευτικής αριστεράς που όλοι θέλουν. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάτι αντιφατικό. Ενώ, ας πούμε, ρίχνουν, αν θέλετε, λιγότερες ευθύνες στον κύριο Βενιζέλο για όλη αυτή την κατάσταση και την αναταραχή που μας οδήγησε ξανά σε δεύτερες εκλογές, δίνουν σχετικά τη λιγότερη ευθύνη σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαμαρά, ουσιαστικά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ παραμένουν σταθερά, ας πούμε, χαμηλά, κινούνται μεταξύ 12 και 15 στην τρίτη θέση. Τι φταίει γι' αυτό και πώς μπορεί να αλλάξει? Νομίζω ότι μετά τα όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, και δεν ήταν και λίγα, έτσι, και με ευθύνη όλων, δηλαδή δεν έχει ένα πρόσωπο μόνο την ευθύνη. Αυτά που συνέβησαν οδήγησαν τον κόσμο κυρίως στις τελευταίες εκλογές, και το ένιωθα και εγώ, γιατί ξέρετε, δεν κρύβομαι στα γραφεία, βγαίνω έξω πολύ συχνά και είμαι μέσα στην κοινωνία, έτσι. Δεν ακούει ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ, δεν ήθελε να το ακούσει. Μιλούσες και δεν σε άκουγαν. Και πώς μπορεί τώρα να ανατραπεί αυτό σε 20 μέρες? Υπάρχει ένα αποτέλεσμα στην κάλπη, καταγράφτηκε. Υπήρξε ένα αποτέλεσμα και το οποίο ήταν σοκαριστικό όχι μόνο για αυτούς που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για αυτούς που, αν μου επιτρέπετε έτσι, γιατί δεν είναι αλαζονικό αυτό. Ήταν ΠΑΣΟΚ, δεν το ψήφισαν, αλλά δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση να έρθει στην τρίτη θέση. Έτσι. Αυτό όμως δεν λέει κάτι. Δεν σημαίνει ότι αυτοί είδαν, έπαθαν σοκ με την άνοδο της αριστεράς ή την προοπτική να κυβερνήσει δεξιά και θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, καθαρό μήνυμα, βαθιά ανανέωση και στον πολιτικό προσανατολισμό και να υπενθυμίσεις ξεκάθαρα και τι παράταξη αυτή έχει προσφέρει στον τόπο. Γιατί ξέρετε, φτάσαμε στο σημείο να μην βγαίνουμε έξω. Θυμάστε και στο Βόλο πέρσι τι είχαμε, νομίζω, μιλήσει. Ναι, βέβαια. Έτσι, δεν μπορεί μια παράταξη, η οποία έχει προσφέρει για μένα πράγματα στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό, να μην μπορεί να βγαίνει. Όχι, δεν θα χάσουμε τον δημόσιο χώρο. Στις 6 λοιπόν Μαΐου πιστεύω ότι υπήρξε μια αποτύπωση. Αυτή η αποτύπωση μας έφερε στην τρίτη θέση. Μας έφερε σε ένα πολύ κακό αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι με χειρισμούς, βαθιά αυτοκριτική και μια εσωτερική διαδικασία αλλαγής, έτσι, που θα ξαναμιλήσεις πάλι με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ στην αρχή και πάλι θα προσπαθείς να γίνεις πιστικός στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Δεν είναι αύριο αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι η παράταξή μας θα πάρει πάλι τα πάνω της. Εσείς, να ρωτήσω κάτι ακόμη. Μήπως 6 Μαΐου το αποτέλεσμα το επηρέασε λίγο και τα σκάνδαλα που βγήκαν, Άκη Τσοχατζόπουλος, γιατί ήταν το παλιό ΠΑΣΟΚ? Και αυτό ήθελα να πω τώρα, με αφορμή τα ημερολόγια και τις ατζέντες που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Πάλι πρέπει να υπάρχει μεγάλος φόβος εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς φοβάστε, κύριε Πανταζή? Αν με ρωτάτε πολιτικά ή προσωπικά. Και προσωπικά και πολιτικά. Αλλά πολιτικά, κοιτάξτε, έχω μια πολύ καθαρή αντιμετώπιση σε αυτά. Ναι, σαφώς επηρέασε και η σύλληψη του Άκη του Χατζόπουλου και η προφυλάκησή του αυτές τις εκλογές. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας και των εντυπώσεων, πάρα πολύ. Ο Άκης Χατζόπουλος υπήρξε κορυφαίος τελέχος του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίος υπουργός. Δεν ήταν κάτι ξένο σώμα. Αν και τα τελευταία 3-4 χρόνια έτσι δεν αποτελεί μέλος του ΠΑΣΟΚ και δεν ασχολείται ενεργά με τα πολιτικά δρόμενα και παραπάνω. Τώρα με τα ημερολόγια που βλέπω και όλα αυτά, έτσι, είναι πράγματα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, και μας απασχολούν. Να μην πω το βρεχμένος, βέβαια, τη φροχή δεν τη φοβάται. Σιγά θα βγουν και άλλοι Τσοχατζόπουλοι. Ξέρετε όμως, κύριε Ζώζε, Τσοχατζόπουλοι δεν ήταν μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, παντού, αλλά... Που λέτε. Και μου κάνει εντύπωση, ειλικρινά, και επειδή είμαι νομικός, είμαι δικηγόρος, αλλά δεν είμαι συνωμοσιολόγος, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι δικαστικές αρχές έχουν στα χέρια τους πολλά τέτοια ζητήματα που αφορούν πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίστηκαν τις υποθέσεις του ελληνικού λαού. Θα τα βγάλουν. Το θέμα, έτσι, δεν είναι να τα έχουν στα χέρια τους. Ξέρω επίσης ότι προχώρησαν πολύ την υπόθεση του Χατζόπουλου. Ας προχωρήσουν λοιπόν και τις υπόλοιπες υποθέσεις και της Siemens και άλλων προμηθειών και όλων αυτών των καταστάσεων. Και αν είναι να βραχούν και 5-10 πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ακόμη δεν με απασχολεί, ξέρετε, ας βραχούνε. Εσείς πάντως δεν κάνετε υπουργός, οπότε είστε απ' έξω από όλα αυτά. Ναι, βεβαίως. Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ελπίζουμε να ξαναμιλήσουμε πριν.